Πάμε τώρα εδώ. Λέει ότι θα αναφυγήσουμε ένα μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο, όπως το αποκαλεί ο ίδιος η αντιπολίτευση. Λέει ότι δεν είναι αεροπλανοφόρο, είναι πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων. Ο Τούρκος πρόεδρος το αποκαλεί αεροπλανοφόρο και λέει θα το χτίσουμε, θα αναφυγήσουμε και μεγαλύτερο από αυτό. Με ποιους? Το έχει ξαναπεί αυτό, μάλλον. Με Γερμανούς, όχι με Ισπανούς, με Άγγλους, δηλαδή οι δυτικοί, οι οποίοι δεν τον θέλουν, λέει, αλλά θα αναφυγήσει μαζί τους ένα μεγαλύτερο πλοίο από αυτό, δηλαδή με Βρετανούς και Γερμανούς ή κάποιους άλλους, όποιον βάλει στο νου σας. Ναι. Εγώ μόλις το είπα αυτό, σκέφτηκα μήπως με τον Βλαδίμηρο. Δηλαδή, όλα μπορεί να. Γιατί, είχε πει, γιατί ο Τούρκος πρόεδρος στο παρελθόν είχε πει ότι μπορεί να αναφυγήσουμε υποβρύχια με τη Ρωσία. Μάλιστα. Μετά, βέβαια, δεν το ξαναείπα, αλλά μπορεί να εννοεί και την Ρωσία, δεν το ξέρω. Επίσης, να αυπηγούμε, λέει, φρεγάτες και υποβρύχια τόσο εύκολα σαν τα στραγάλια. Σαν τα πασατέμπος, έτσι. Αυτό είπε χαρακτηριστικά. Ναι, γρήγορα. Τόσο έτσι, εύκολα. Δηλαδή. Αυτό εννοεί. Ναι. Τόσο εύκολα. Λεφτά υπάρχουν, δηλαδή. Ναι, είναι κάτι πολύ εύκολο για μας, λέει. Mm-hmm. Θα ισχυροποιήσουμε το ναυτικό μας στις θάλασσες. Και κοιτάξτε το τόξο του Τούρκου Προέδρου. Mm-hmm. Διότι λέει ότι οι Δυτικοί ενοχλούνται από εμάς, από την αμυντική μας βιομηχανία. Mm-hmm. Ναι, βέβαια οι Δυτικοί, αλλά οι Ισπανοί, οι Γερμανοί. Και οι Βρετανοί συνεργαζόμαστε μαζί τους, που είναι δυτικοί μεν, αλλά συνεργαζόμαστε μαζί τους. Mm-hmm. Όμως, ποιοι δεν ενοχλούνται από αυτό που κάνουμε τα βήματα μας? Τρεις χώρες, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος. Και αυτό κρατήστε το. Ναι. Αζερμπαϊτζάν, mm-hmm. Κατάρ και Λιβύη. Mm-hmm. Είναι το τόξο που έχει στο μυαλό του, μάλλον. Και λέει ότι αυτές οι χώρες βλέπετε ότι δεν ενοχλούνται από την αμυντική μας βιομηχανία, από τα βήματα που κάνουμε. Mm-hmm. Όλοι οι άλλοι ενοχλούνται. Νομίζω μπορούμε να καταλάβουμε το τι έχει στο νου του, πώς βλέπει τον κόσμο στη συγκεκριμένη φάση mm-hmm. ο Τούρκος πρόεδρος και τους συμμάχους του και ποιοι τον υποστηρίζουν και ποιους υποστηρίζει. Kendi uçak gemisini bu ülke kendisi yaptı. İnşallah yeni dönemde görüşmelerimi daha önceden zaten yapmıştım. Aynen TCG Anadolu'yu yaptığımız gibi. Ama İspanyollarla, ama İngilizlerle aklınıza neresi gelirse. Tekrar bunun bir büyük segmentini inşallah yapacağız ve böylece denizlerde Türk ordusu, Türk denizcileri çok daha güçlü bir hale gelecek. Zaten yani fırkateynler falan bunları yapıyoruz. Bu leblebi çekirdek gibi. Artık bunların ihracını yapar noktaya zaten Türkiye olarak geldik. Denizaltılarımızı yapıyoruz. Ve bu konuda tabii özellikle yani Almanlarla, farklı ülkelerle birlikteliklerimiz inşallah bu adımlarımızı çok daha güçlü atmamıza neden olacak. Acaba Batı'yı yine rahatsız edecek yeni haberler gelir mi? Niye gelmesin? Yani savunma sanayinde özellikle atacağımız adımlar eğer Batı'nın savunma sanayindeki gücünü alt ediyorsa, biz daha ileri çıkıyorsak, bunlar tabii ki rahatsız olacak. Siz bizim bu çalışmalarımızdan dolayı Azerbaycan'dan, Katar'dan, Libya'dan rahatsızlık ifadesi duydunuz mu? Hayır. Başarımızdan rahatsız olanlara baktığımızda kimin dost, kimin düşman olduğunu daha net görebiliyoruz. Basit. Εντάξει, σαν τα στραγάλια λοιπόν, πανεύκολα. Πάντως εγώ βλέπω, Μανώλη, έναν παλιό Ερντογάν. Σαν να έχει αναλάβει δυνάμεις, σαν να έχει αλλάξει, σαν να είναι ο παλιός Ερντογάν που ξέραμε. Και πιο ανανεωμένος είναι. Σαν να έχεις βάλει, και πιο είναι σαν να έχεις βάλει τώρα 3-0, 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα σε αυτή και φάση. Και πας να λήξει το ματσάκι. Περιμένεις να λήξει. Ναι, είναι ανεβασμένος. Πάει για την επόμενη πενταετία τουλάχιστον. Αυτό πιστεύει ο ίδιος. Mm-hmm. Γι' αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν και οι συνεργάτες του. Και υπάρχει και μια απογοήτευση στην αντιπολίτευση, αλλά θα δούμε. Mm-hmm. Κυριακή, εκλογές είναι, στις κάλπες κρίνονται όλα. Βεβαίως. Από εκεί πέρα θα περιμένουμε.